Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του κανονιού Drag Me Settle Cube. Στο πρώτο μας θέμα θα είναι η σωστή φροντίδα των γενιφόρων δράκων και πώς μπορούμε να σετάρουμε σωστά το τεράριο τους. Το κύριο φαΐ τους, όσο είναι ακόμη μωρά, όπως τώρα δηλαδή, είναι αλευροσκούλικα, αλλά και γρύλους. Όσο είναι μωρά λοιπόν, τα ταΐζουμε αλευροσκούλικα. Όσο μεγαλώσουν μετά, όταν ενηλικιωθούν δηλαδή, καλό είναι να τα ταΐζουμε κατσαρίδες και μεγαλύτερα έντομα όπως ακρίδες και διάφορα τέτοια. Οι γενιφόροι δράκοι είναι ζώα που έχουν πνεύμα στις Αυστραλίες. Γι' αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε μία λάμπα UVP δεκάρα, η οποία αντικαθιστά την ηλιακή ακτινοβολία, πολύ σημαντική για την παραγωγή της βιταμίνης D. Και τέλος, μία λάμπα Basque Spot 100 W, η οποία κάνει ζέστη για το ζώο μας. Τέλος, θα βάλουμε το υπόστρωμα. Πρέπει να βάλουμε περίπου 2 με 3 εκατοστά υπόστρωμα. Δεν το τσιγκουνευόμαστε καθόλου. Και το κλαδί του. Ο δράκος του κλαδί θα το χρησιμοποιεί για τη ζεστασιά του. Αν θέλει να ζεσταθεί, θα ανέβει πιο ψηλά στο κλαδί για να το χτυπήσουν περισσότερο οι λάμπες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε κλαδί από τη φύση είτε από το pet shop, ίδιο πράγμα είναι. Του θυράματος, τόσο πιο συχνά τον ταΐζουμε. Για παράδειγμα, τα αλευροσκούλικα, επειδή εγώ τώρα θα τον ταΐζω αλευροσκούλικα για λίγο καιρό, μέχρι να εξοικειωθεί με το περιβάλλον του, θα τρώει περίπου 5 με 6 αλευροσκούλικα βουτυγμένα στις βιταμίνες και τα ζέστια. Μέρα παραμέρα. Το μέγεθο του θυράματο, τόσο πιο συχνά το ταΐζουμε. Για παράδειγμα, εγώ τώρα θα το ταΐζω αλευροσκούλικα για λίγο καιρό μέχρι να εξοικειωθεί με το περιβάλλον του. Δηλαδή, ο δράκο αυτή τη στιγμή θα τρώει 5 με 6 αλευροσκούλικα μέρα παραμέρα, ενώ όταν μεγαλώσει θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερα μεγέθη θυραμάτων όπω κατσαρίδε και ακρίδε, οι οποίε θα τρώει περίπου 1 με 2 φορέ την εβδομάδα. 3 κατσαρίδες με ακρίδες. Πρέπει να προσθέσουμε το θερμόμετρο με τον οροστάτη. Τον τοποθετούμε μάλλον κάτω ακριβώς από την λάμπα Basking Spot, ο οποίος μας δείχνει τη θερμοκρασία. Ο δράκος, έτσι όπως είναι τώρα σχετικά μωρό, πρέπει να έχει θερμοκρασία σε 35 με 40 βαθμούς, ενώ όταν μεγαλώσει σε 2 με 3 χρόνια περίπου, το πολύ, δεν είμαι σίγουρος, θα χρειαστούμε θερμοκρασίες 35 με 35 βαθμούς. Το βίντεο παιδιά και ευχαριστώ που με παρακολουθήσετε. Like, subscribe στο κανάλι και αν έχετε κάποια ερώτηση κάντε κάτω στα σχόλια, θα σας απαντήσω σίγουρα. Συγγνώμη για τη χάλια ποιότητα του βίντεο, το high echo και φωτισμό, αλλά είναι το πρώτο βίντεο, αλλά να είστε σίγουροι ότι αναμένονται μεγάλες εξελίξεις στο κανάλι. Αυτά τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Γεια σας!